Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναπάντητα ερωτήματα βασανίζουν τον πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και ξεσπά για το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος ο 29χρονος χειριστής του παιχνιδιού, στο οποίο σκοτώθηκε ο 19χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας και των αδελφών του. Συγκλονίζει μιλώντας το Σταρ ο τραγικός πατέρας και η Γεωργία Χάρδα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Καλό μεσημέρι, Βαλεντίνο. Ο πατέρας του Γιάννη ραγίζει καρδιές και ξεκαθαρίζει πως θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το χαμό του γιου του. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, και ο εισαγγελέας δεν είναι ούτε πάνω από το Θεό ούτε πάνω από τον νόμο. Θέλει να του εξηγήσει τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, ούτε αποζημίωση ούτε τίποτα. Το μόνο που ζητά είναι δικαιοσύνη για το θάνατο του γιου του στο Λούνα Πάρκ, μπροστά, όπως και εσύ είπε, στα μάτια των δύο άλλων του παιδιών και της μητέρας τους. Ο μικρότερος γιος, που ήταν δίπλα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έζησε όλες αυτές τις τραγικές στιγμές, είναι σε άθλια κατάσταση, δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βαλεντίνα, ο πατέρας βρίσκεται στο Λούνα Πάρκ για να δει το χώρο, βγάζει φωτογραφίες, θέλει να δει το σημείο που ο γιος του έχασε τη ζωή του. Βαλεντίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Γεωργία. 4 ημέρες μετά το ναυάγιο του υπερπολιτελούς γιοτ του Βρετανού μεγιστάνα Μάικλ Λίντς και το πυκνό μυστήριο παραμένει. Οι δίτες κατάφεραν να ανασύρουν και τις 6 σωρούς των αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή του ιδιοκτήτη του, αλλά και της 18χρονης κόρης του. 56 ώρες μετά τη βήθηση του σούπερ γιοτ Μπεΐζιαν, έξω από το Παλέρμο της Σικελίας, εντοπίστηκαν οι σωροί. Τελευταία βρέθηκε αυτή της 18χρονης κόρης του Βρετανού μεγιστάνα Χάνα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, γύρω από την ευκολία με την οποία βυθίστηκε το αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ γιοτ είναι αναπάντητα. Ο επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής του είναι κατηγορηματικός ως προς την ασφαλειά του, τονίζοντας ότι η κατασκευή και η καρίνα τους τα κάνουν αβήθιστα. Κλειδί στην εξακρίβωση των αιτιών είναι ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος ήδη ανακρίθηκε επί 2 ώρες από τις ιταλικές αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 15 διασωθέντες, 9 ήταν μέλη του πληρώματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή το 11χρονο Αγγελούδη που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε ποδήλατο στο Λεσίνι Ετωλοακαρνανίας. Ο μικρός νοσηλευόταν από τις αρχές Αυγούστου στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. 21 μέρες, Βαλεντίνα, κυρίες και κύριοι, ο 11χρονος πάλεψε για τη ζωή του, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του. Οι οικογενειακές διακοπές στο Λεσίνι Μεσολογγίου μετατράπηκαν σε τραγωδία όταν την 1η Αυγούστου ο μικρός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε ποδήλατο και πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς του. Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή, Βαλεντίνα, έκαναν λόγο για βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Βρισκόταν το παιδί σε εγκεφαλικό θάνατο από τις 4 Αυγούστου. Όλο το χωριό σήμερα θρηνεί, αφού το παιδάκι το γνώριζαν σχεδόν όλοι και καθημερινά το έβλεπαν να παίζει. Σήμερα, μάλιστα, το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα πούν και το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του θα γίνει στο χωριό στο Μεσολόγγι. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. 2 μικρά παιδάκια, μάλιστα το ένα είναι και βρέφος, μόλις 5 μηνών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς προσβλήθηκαν από το μικρόβιο της σαλμονέλας. Το μωράκι που είναι μόλις 5 μηνών χρειάστηκε να νοσηλευθεί στη ΜΕΘ εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς η νόσηση από σαλμονέλα στις τρυφερές ηλικίες μπορεί να έχει ακόμη και τη χειρότερη εξέλιξη. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλύτερη και μαζί με τον ήπιο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική. Και τα 2 είναι παιδιά παραθεριστών, όμως τα περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Φαίνεται πάντως ότι προσβλήθηκαν από σαλμονέλα εξαιτίας απροσεξίας. Σύμφωνα με τους γιατρούς, στην περίπτωση του βρέφους, είναι πιθανόν οι γονείς να άγγιξαν με γυμνά χέρια ομό κρέας ή κάποιο άλλο ομό φαγητό και στη συνέχεια κάποια αντικείμενα του βρέφους, μεταδίδοντας έτσι το μικρόβιο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν 181 επιβάτες σε πτήση της EasyJet που ξεκίνησε από την Κέρκυρα με προορισμό το Λονδίνο. Το αεροσκάφος έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις πάνω από τον Ιταλικό εναέριο χώρο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 μέλη του πληρώματος. Τα μέλη του πληρώματος εκείνη την ώρα ετοιμάζονταν να σερβίρουν τους επιβάτες. Ήταν όρθιοι, άνοιξαν τα ντουλάπια και εκτινάχθηκαν και χτύπησαν στα τυχώματα του αεροπλάνου. Ο κυβερνήτης πήρε την απόφαση να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ρώμη, όπου τα μέλη του πληρώματος δέχτηκαν ιατρική βοήθεια. Στη συνέχεια, ένα άλλο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες, οι οποίοι τελικά έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα.
Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία στη χώρα, φτάνοντας κατά τόπους στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι στο Αιγαίο θα φτάσει πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι και από μένα, Βαλεντίνα. Εκείνο που πρέπει να πούμε βέβαια παράλληλα είναι ότι μειώνεται η αστάθεια σημαντικά στα επιδοτικά και κάποια μεμονωμένα φαινόμενα θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα την ερχόμενη Κυριακή. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία, η άνοδος αυτής της θερμοκρασίας θα είναι πρόσχερη μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή και κυρίως στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος θα υπάρχει μια προοδευτική μείωση της θερμοκρασίας, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να επανέρχεται από την άλλη εβδομάδα και μετά σε επίπεδα λίγο πάνω πλέον από τα κανονικά για την εποχή. Να σημειώσουμε πάντως ότι το Μελιτέμι θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και θα είναι αρκετά ενισχυμένο, ιδιαίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ωστόσο και αύριο αλλά και το Σάββατο παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών από την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως επίσης και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Βαλεντίνα. Μάλιστα, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Και εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή First Dates. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Κατερίνα Τσαμούρη. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο απόγευμα. Γεια σας.